Γεια χαρά σε όλους, Απόλλων εδώ και σήμερα θα μιλήσουμε για άσκηση. Δεν είχαμε μιλήσει αρκετό καιρό για άσκηση και το πώς μπορούμε να ασκηθούμε ιδιαίτερα στις χαμηλώνυντας ανθράκων διατροφές. Κάτι το οποίο απασχολεί πολλούς από εμάς. Η άσκηση, θα έλεγα, είναι ένα άλλο 100% κομμάτι και δεν θα έλεγα ότι είναι ένα 30-40% σε συνδυασμό με τη διατροφή. Θέλουμε η διατροφή μας να είναι 100% και η άσκηση κάτι 100%. Οπότε όταν τα συνδυάσουμε μαζί έχουμε μια πολύ πιο ολοκληρωμένη και καλύτερη εικόνα, σεβόμενη το καθένα διαφορετικά. Τόσο την άσκηση την οποία υπηρετούμε, όσο και τη διατροφή. Έτσι, αυτά τα δύο πράγματα μπορούν να αλλάξουν και να βελτιώσουν την υγεία μας ριζικά. Όμως, όταν έρχεται στο κομμάτι της άσκησης και της χαμηλώνυντας ανθράκων, πολλοί πανικοβάλλονται. Για το λόγο του ότι φοβούνται ότι δεν θα έχουν την ενέργεια που είχαν όπως όταν κατανάλωναν υδατάνθρακα. Συμβαίνει αυτό? Σίγουρα μπορεί να συμβεί. Ιδιαίτερα τις πρώτες εβδομάδες που όταν προσαρμόζεται κάποιος με τη διατροφή. Και η άσκησή του βλέπει ότι δεν πηγαίνει τόσο καλά. Γι' αυτό έχουμε πει τις πρώτες εβδομάδες είναι καλό να ρίξουμε τους ρυθμούς ή να κάνουμε ένα break, ένα deload αν θέλετε, να κατεβάσουμε τα βάρη τα οποία σηκώνουμε, δηλαδή σε ένα ποσοστό 50%, αν για παράδειγμα κάνω πάγκο 100 κιλά, θα κάνω 50. Για το λόγο να προσαρμοστεί λίγο το σώμα στα νέα δεδομένα και να μην ρισκάρω τραυματισμό γιατί αλλάζουμε ενεργειακά. Δηλαδή περνάμε από τον υδατάνθρακα στο λίπος. Έτσι, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Όμως, χρειάζεται μια φάση προσαρμογής μέχρι ο καθένας από εμάς να μπορέσει να βρει τα πατήματά του ξανά. Γιατί θα χρειαστεί για κάποιον 5 εβδομάδες, για άλλον 8, για άλλον 12 στο να προσαρμοστεί με τα νέα δεδομένα. Ο κάθε οργανισμός και το διατροφολόγιο το οποίο ακολουθεί ο καθένας ίσως να εφαρμοστεί λίγο διαφορετικά πάνω στον κάθε οργανισμό. Έτσι, μπορούμε όταν δούμε ότι έχουν περάσει το πρώτο δίμηνο-τρίμηνο, ότι η ενέργεια έχει επιστρέψει, νιώθουμε πολύ καλύτερα, η άσκηση βγαίνει πάρα πολύ πιο εύκολα. Όμως, εκεί είναι που θα παίξουμε εμείς με τους στόχους τους οποίους έχουμε. Και οι στόχοι καθορίζουν το πώς εμείς θέλουμε να ασκηθούμε. Αν θέλω να βάλω μυϊκό ιστό, αν θέλω να χάσω περισσότερο λίπος, δίνουμε έμφαση κάπου. Γιατί το σώμα, ναι, μεν μπορεί ταυτόχρονα να βάλει μυϊκό ιστό και να χάσει λίπος. Όμως, όταν κάνουμε κάτι στο οποίο έχουμε εστιάσει, τότε θα είναι πολύ καλύτερα τα αποτελέσματα. Έτσι, ιδιαίτερα όταν κάποιος έχει ένα λίπος 30%, σίγουρα προτεραιότητά του είναι να συντηρήσει το μυϊκό ιστό που έχει, γιατί όχι να αυξηθεί λίγο, αλλά να χάσει περισσότερο δραστικά το λίπος. Σε σχέση με το αν είχε 12% λίπος, που ναι, μεν καλό είναι να το σπρώξει λίγο παρακάτω, γιατί η εικόνα του θα είναι φανταστική, όμως τον ενδιαφέρει να κρατήσει και να χτίσει περισσότερο μυϊκό ιστό, για να μπορέσει αυτή η εικόνα να είναι βέλτιστη. Έτσι, για παράδειγμα, επιλέγουμε και το πώς θα ασκηθούμε. Θέλουμε να κάνουμε, σας έχω πει, άσκηση. Καλό είναι ιδιαίτερα όσοι χρησιμοποιούν τη διαλυματική νηστεία εντός του παραθύρου της νηστείας και να σπάσουν την νηστεία με κάποιο γεύμα. Για όσους δεν βγαίνει κανένα πρόβλημα, μπορούν να κάνουν στο παραθύρο σύντησης την άσκησή τους, απλώς να ακολουθεί γεύμα. Αυτό είναι ότι το καλύτερο για να μην έχουμε την επόμενη μέρα το πρωί πιθανόν κάποια αίσθηση πείνας. Νωρίτερα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες λόγω της άσκησης, γιατί ο οργανισμός θα πρέπει να αναρρώσει. Έτσι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει γεύμα μετά την άσκηση. Και φυσικά τα ροφήματά μας, που είναι πολύ σημαντικό να αναπληρώσουμε τα υγρά και τους ηλεκτρολίτες σε τέτοιες διατροφές χαμηλώνυντας ανθράκων που είναι αναγκαίο. Έτσι η άσκηση γίνεται πολύ πιο εύκολη και οι στόχοι τους οποίους έχουμε θέσει ίσως να αλλάξουν απλώς τώρα το εύρος της άσκησης. Για παράδειγμα, επειδή εγώ είμαι σε χαμηλώνυντας ανθράκων, δεν θα κάνω 12-10 επαναλήψεις, για παράδειγμα θα κάνω 8. Και χτίζω πάνω στις 6 και στις 8 επαναλήψεις, που είναι πολύ πιο εύκολο. Ή θα κάνω βαριά κιλά τα οποία δεν χρησιμοποιούν ούτε λίπος ούτε υδατάνθρακα για ενέργεια, αλλά ATP, δηλαδή τριφοσφορική αδενοσύνη. Έτσι, μόλις αντιληφθούμε λίγο την χημεία του σώματος, μπορούμε κατευθείαν να αλλάξουμε και να πατήσουμε πάνω στην άσκηση και να δούμε πόσο πολύ πιο εύκολα μπορεί να γίνει. Τώρα, κάποιον που δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ στο να χάσει λίπος ή νομίζω ότι είναι μεταβολικά ευέλικτος, που σημαίνει ότι μπορεί να καταναλώσει και λίπος και υδατάνθρακα ως ενέργειες παράλληλα μέσω της β' οξείδωσης και της γλυκόλυσης φυσικά, μπορεί να έχει υδατάνθρακα στη διατροφή του. Όσο παράξενο και να σας ακουστεί σε κάποιους αυτό, ο υδατάνθρακας δεν είναι κάτι κακό, όμως θα πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε στο έπακρο και να γνωρίζουμε πότε θα τον βάλουμε. Μια καλή στιγμή είναι να τον βάζουμε ίσως μια φορά την εβδομάδα για να ανακληρώσουμε μυϊκό και υπατικό γλυκογόνο. Για κάποιους δουλεύει άριστα αυτό. Για άλλους δουλεύει να είναι ο υδατάνθρακας μόνο μετά την προπόνησή τους. Πάλι το οποίο συμβαίνει. Όμως η πηγή υδατάνθρακα είναι πολύ σημαντικό να είναι ποιοτική. Δεν είναι το οτιδήποτε. Α, εγώ μπορώ να φάω υδατάνθρακα, θα φάω μια πίτσα για παράδειγμα. Δεν είναι καλό. Θέλουμε ο υδατάνθρακας μας να είναι ποιοτικός, να είναι σύνθετος, να μην επηρεάσει τρομερά την ινσουλίνη μας
και τα σχετικά. Οπότε τι θέλω, θέλω να φάω μια καθαρή πρωτεΐνη, δηλαδή ένα ψάρι για παράδειγμα, μερικά θαλασσινά, π.χ. με μακαρόνια ζέας, με μια γλυκοπατάτα. Το οτιδήποτε το οποίο μπορεί να βοηθήσει στο να αναρρώσει καλύτερα και η πρωτεϊνοσύνθεση που ψάχνουμε μετά την προπόνηση θα γίνει όπως και να έχει γιατρό με πρωτεΐνη. Ο υδατάνθρακας απλώς θα τσιμπήσει παραπάνω την ινσουλίνη μας, ώστε επειδή, όπως έχουμε πει, η ινσουλίνη είναι αναβολική, να κάνει λίγο μεγαλύτερη τη διεργασία και την οποία χρειαζόμαστε, δηλαδή να χτίσουμε μυϊκό ιστό κτλ. Επειδή είναι αναβολική καθαρά. Τίποτα παραπάνω. Από εκεί και πέρα, μόλις ο υδατάνθρακας γίνει πέψη και τα υχνοστοιχεία κτλ. Απορροφηθούν από το σώμα, τότε θα δούμε ότι και η ινσουλίνη που θα πέσει θα αρχίσει ξανά το σώμα σιγά σιγά να μπαίνει σε μεταβολισμό λίπους. Αυτό είναι η λιποπροσαρμογή. Δηλαδή μπορεί το σώμα να κινείται ανάλογα με το τι χρειάζεται. Χρειάζεται υδατάνθρακα, χρειάζεται λίπος, πατάει και στα δύο. Μεταβολική ευελιξία. Έτσι. Πολύ απλά. Έτσι, μόλις τα συνδυάσετε, θα δείτε πώς αρμόζει καλύτερα σε εσάς, γιατί είναι πολύ δύσκολο να έχουμε ένα συγκεκριμένο είτε διατροφικό πλάνο, είτε πλάνο άσκησης ακόμα για όλους. Δηλαδή, όλοι θα κάνουμε από 10 επαναλήψεις. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Γι' αυτό χρειάζεται εξατομίκευση σε αυτά τα πράγματα για να επιτύχουμε πολύ πιο γρήγορα τους στόχους μας και να γνωρίζει ο καθένας ποιες είναι οι αντοχές του, ποια είναι τα μονοπάτια από τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσει για να έχει αυτά τα άριστα αποτελέσματα. Ελπίζω να μην σας μπέρδεψα αρκετά λίγο με τα βιοχημικά μονοπάτια του σώματος, με τις ενέργειες και όλα αυτά τα πράγματα. Απλώς θα πρέπει να καταλάβετε ότι και το σώμα κάνει εκείνες τις ακούσιες, αν θέλετε, λειτουργίες οι οποίες ενεργειακά αλλάζει, οπότε αυτό νομίζω ότι χρειάζεται την ενέργεια να περάσει από υδατάνθρακα σε λίπος και ούτω καθεξής. Έτσι γίνεται πολύ πιο εύκολο για το σώμα να κάνει αυτές τις ενέργειες. Να τις μεταβολήσει, να πατήσει στο λίπος, να πατήσει στον υδατάνθρακα, να χρησιμοποιήσει τρυφοσφαιρική αδενοσύνη και ούτω καθεξής. Οπότε, γνωρίζοντας πάνω κάτω με αυτά που μιλήσαμε σήμερα, ότι όταν εγώ κάνω μία επανάληψη ή τρεις στο γυμναστήριο, σίγουρα χρησιμοποιώ ATP. Όταν κάνω 100 μέτρα τρέξιμο, σίγουρα χρησιμοποιώ ATP. Δεν έχει χρόνο το σώμα να μεταβολήσει λίπος ή υδατάνθρακα. Οπότε για το σώμα, γι' αυτό έχουμε αυτή την άμεση ενέργεια, αυτή την κίνηση που κάνουμε με τα χέρια, για παράδειγμα. Δεν χρειάζομαι να μεταβολήσω λίπος ή υδατάνθρακα. Έτσι, όσο περνάει το διάστημα, χρησιμοποιούμε άλλο καύσιμο. Και εκείνο που εμείς θα πρέπει να ψάξουμε τι ακριβώς θέλω να κάνω, ποιοι είναι οι στόχοι μου. Αν τρώσει υδατάνθρακα, σίγουρα το υψηλής έντασης θα είναι κάτι πολύ πιο εύκολο. Όχι απαραίτητα ότι κάποιος ο οποίος τρώει μια χαμηλών υδατάνθρακων τρώει λίπος, εν πάση περιπτώσει, αν πήγαινε και δεν θα μπορέσει να κάνει υψηλής έντασης. Απλώς θα δει ότι είναι πολύ πιο κουραστικό η μία τύπου crossfit διατροφή, η οποία δεν βγαίνει σχετικά εύκολα γιατί έχει εναλλαγές έντασης. Οπότε εκεί ο υδατάνθρακας ίσως να είναι πολύ πιο ωφέλιμος σε σχέση με μια διατροφή χαμηλών υδατάνθρακων. Και ούτω καθεξής, δεν θέλουμε να ρίξουμε ευθύνη για το τι διατροφή ακολουθεί ο καθένας ή το οτιδήποτε. Απλώς θέλουμε να είμαστε έξυπνοι και να χρησιμοποιήσουμε την κάθε διατροφή σαν τώρα ένα εργαλείο το οποίο μας βοηθάει να επιτύχουμε τους στόχους μας. Είναι μεγάλη διαφορά. Δεν λέμε ότι η κετογονική είναι η καλύτερη διατροφή, πρέπει να ακολουθήσετε και να μην ακολουθήσετε τίποτα άλλο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όμως η κετογονική είναι μια πολύ καλή διατροφή, η οποία βελτιώνει σίγουρα την υγεία, έχει πάρα πολλά ωφέλη μαζί με τη διαλυματική νηστεία και βοηθάει τρομερά στο να μειώσουμε το λιπόδι ιστό. Και αυτή τη στιγμή ένα 60 με 70% των ανθρώπων έχει πρόβλημα με το λιπόδι ιστό. Τι θα ακολουθήσει? Σίγουρα μια χαμηλή υδατάνθρακα, αφού η υδατάνθρακα το έχει κάνει το πρόβλημα. Αν δεν έχεις πρόβλημα, φάει υδατάνθρακα, αλλά πρόσεχε τι υδατάνθρακα τρως. Υπάρχει διαφορά. Και έτσι χτίζουμε αυτές τις διατροφικές συνήθειες σε συνδυασμό με σωστή παιδεία στην άσκηση, γιατί δεν μπαίνω επειδή εγώ μπορώ να σηκώσω 100 κιλά και να διχτώ στους υπολείπους. Αυτό θα αποφέρει τραυματισμό και μπορεί να γίνει και το οτιδήποτε. Δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Και εκεί πέρα υπάρχει προοδευτική υπερφόρτωση, υπάρχει παιδεία σε αυτό που κάνουμε. Είτε είναι άσκηση είτε είναι διατροφή. Έτσι συνδυάζουμε αυτά τα πράγματα και νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα είναι πάρα πολύ εύκολα και άριστα. Όπως σας είπα, ελπίζω να βοηθάει το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή εδώ στο κανάλι. Πατήστε like και μοιραστείτε το βίντεο με όποιον ακολουθεί μια χαμηλών ιδιαίτερα υδατάνθρακων και φοβάται τι θα γίνει με την άσκηση. Instagram, Twitter, GreenGoSkito και Apollo Capsalis και GreenGoSkito.gr για αν θέλετε να κλείσουμε συνεδρία και να δούμε μαζί οτιδήποτε σας απασχολεί με τη διατροφή και την άσκηση, αλλά παράλληλα και διατροφικό πλάνο το οποίο πιστεύω ότι θα κάνει πολύ πιο εύκολη όλη την εφαρμογή της διατροφής, ιδιαίτερα χαμηλών υδατάνθρακων μαζί με την άσκηση. Έτσι όπως πάντα θα σας δω την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια σε όλους.